Diyor muyuz? Λίγο πριν πέσει η αυλία της σύντομης αλλά τεταμένης προεκλογικής περίοδου για το δεύτερο γύρο των τουρκικών εκλογών, ο Κιλιτσδάρογλου εξωφρενών καταγγέλει τη χρήση αθέμητων μέσων από τον ανθυποψήφιό του και πρόεδρο της χώρας. Καταγγέλει πως εκτός από την προπαγάνδα, τα fake news, το εμπάρκο από μέσα ενημέρωσης και την απαγόρευση της συνέντευξής του στο διαδικτυακό Μπαμπαλά TV, ο Ερτογάν φρόντισε να μπλοκάρει και τις τηλεπικοινωνίες. Seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğim? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden? Korkak adam. Στην τελευταία του προεκλογική συνέντευξη, ο Kılıçdaroğlu εστιάζει στην οικονομική κρίση και παρουσιάζει την κυβέρνηση Ερντογάν ως διεφθαρμένη. Yolsuzlukların meşrulaştığı bir dönemin içine girdik zaten. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παίζει μόνο με την υπομονή του Kılıçdaroğlu, αλλά εξακολουθεί να παίζει και με τις νότες. Με το δικό του τρόπο, ο Ερντογάν κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, αποκαλύπτοντας τη φράση που λέει πως απολάμβανε να ακούει περισσότερο κατά την περιοδία του. Tayyip dedi, ne olur bizim eve çaya gel. Emir sigasıyla. Yani halkınızla eğer iç içe oluyorsanız, zaman zaman da bunların evlerine gittiyseniz, oradan sizi tanıyorlar. Aman canım, ya bu defa gitmesem de olur demeyelim. Hatta geçen defa gitmeyenleri de getirelim. Onları da bir araştıralım. Akrabadan kimler gelmedi veya komşulardan kimler gitmedi. Yani buna da dikkat edelim. Ο δημοσιογράφος έβαλε από το κινητό του να παίζει το τραγούδι που συνδέθηκε με την εκστρατεία του Ερντογάν και εκείνος φαίνεται πλήρως ικανοποιημένος από την ερμηνεία του. Κουρασμένος από τον προεκλογικό αγώνα, ο Ερντογάν χαλάρωσε τόσο πολύ που αποκοιμήθηκε στον αέρα. Ο σκηνοθέτης εξαφάνισε την εικόνα του όσο η δημοσιογράφος προσπαθούσε να κρύψει την αμηχανία της. Ο Τούρκος πρόεδρος ξαναρίχνει και το χαρτί της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που κατέκτησε την προηγούμενη Κυριακή, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση ήττας το Kılıçdaroğlu θα είναι όμοιρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και εκ τούτου πολύ σύντομα η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στις κάλπες. Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης σιγοντάρουν την προσπάθεια επιχειρώντας να σπείρουν τη διχόνοια στο ΤΣΕΧΕΠΕ. Ciddi oranda bir sandalye kaybettirdi haliyle. Verilen tavizler yüzünden parti tabanında da ciddi bir rahatsızlık. Ο Ερντογάν κλείνει την προεκλογική εκστρατεία με ένα ακόμη κινηματογραφικό σπότυπο σχέσεων υπό τους ήχους φυσικά του λαϊκού ερωτικού άσματος που θεωρεί πως επισφράγησε τη μεγάλη νίκη του στον πρώτο γύρο. Daha aydınlık, daha güvenli, daha verimli bir Türkiye için, barış içinde, refah içinde, mutluluk içinde bir dünya için, hep birlikte sandığa. Ben onu seviyorum çok. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Με κινούμενα σχέδια ανταπαντά το επιτελείο Kılıçdaroğlu. Ayağa kalk Türkiye. Omuz omuza sandığa koş. Sadece bir adım kaldı. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.